ως τη βέλτιστη πολιτική λύση για επίτευξη συμφωνίας με τα Σκόπια βλέπουν οι πολίτες την επιλογή της κυβέρνησης για το πρόβλημα αυτό που, όπως επισημαίνουν, βρισκόταν σε εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια, συνυπολογίζοντας μάλιστα το γεγονός ότι με αυτή τη λύση τα Σκόπια απομακρύνονται από τις ιδέες αλυτρωτισμού. Το θέμα είναι ότι μόνοι τους το δέχονται ότι είναι Σλάβοι. Αυτό εντάξει, είναι Σλάβοι. Τι είχατε χωρίς να θέλετε και Μακεδόνα ή μάλλον Θρακιώτη. Μακεδονία, Θράκη. Είναι ένα θέμα που ταλανίζεται εδώ και 30 χρόνια, 27 χρόνια, 29. Καιρός δεν ήταν να λυθεί. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε και να έχει μπει τώρα στο τραπέζι είναι ένα θέμα το οποίο έχει αφηθεί. Το να μιλάμε εδώ και 30 χρόνια με το όνομα Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία σε διάφορους οργανισμούς, σε διάφορες ΕΟΤ, πώς τα λένε, τις Ευρώπες, το ένα το άλλο, όλοι μιλούσαν για Μακεδονία. Τώρα εμείς τι να πούμε. Πρέπει να λυθεί τώρα τόσα χρόνια, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θεωρείτε ότι ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης? Ήταν τόσες προσπάθειες που γίνονται, κάτι έχει κάνει. Πέρα από το πολιτικό ζήτημα, όπως τονίζουν όσοι μένουν εκεί, υπάρχει φιλία μεταξύ των λαών. Ήταν η βέλτιστη λύση που μπορούσε να επιλέξει. Ναι, θεωρώ ότι ήταν μια λύση ανάγκης. Άμα δεν ζήσουμε ειρηνικά, δεν γίνεται δουλειά. Άρα είναι σωστό αυτό που... Σωστό, τέλειο είναι. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Τα άλλα είναι καπηλίες. Τι πιστεύετε ότι μπορούσε να προκαλέσει το να υπάρχει λέξη? Δεν ξέρω, αλλά όπως είχε πει ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης, σε 10 χρόνια θα έχει ξεχαστεί, όπως και να το λένε. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι θα το υπογράψουν, ναι, και θα το κάνουν να μην έχουν αξιώσεις. Θα τις δώσεις και τον πολιτισμό της, θα τις δώσεις και τη γλώσσα της, θα τις δώσεις όλα αυτά. Αυτό δεν πάει να κάνει ο Τσίπρας? Ναι, αλλά δεν έχουν αξιώσεις τώρα από εμάς, από το Μέγα Αλέξανδρο και από την αρχαία Μακεδονία. Το διαφοροποιούν. Αυτό δεν έπρεπε καθόλου να το συζητήσουν, τίποτα. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Εκεί τελειώνουν όλα. Και η γλώσσα και ο πολιτισμός και τα πάντα. Μάλιστα, μετά από την επίλυση αυτού του ζητήματος, η ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ αναμένεται να σταθεί η αιτία για να ανακοπεί το μουσουλμανικό τόξο. Να τελειώνει, να μπουν στην Ευρώπη, να μπορούν να ξεκόψουν από αυτό που λέγεται Τουρκία. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Εμείς πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας και γρήγορα. Να μην τα αφήσουμε το θέμα να πάρει περισσότερες άσχημες διαστάσεις.